Και πάμε να συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο και να τον καλημερίσουμε. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο κύριος Μαυροϊδής. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός ότι είστε εδώ μαζί μας σήμερα και αποδεχτήκατε έτσι και την πρόσκλησή μας και σας έχουμε τηλεφωνικά. Έχετε και εσείς λιακάδα εκεί? Όχι, δεν έχουμε λιακάδα. Βασικά κάνει έτσι ο καιρός τερτύπια. Μία βροχή, μία συννεφιά. Πάει μαζί με την πολιτική κατάσταση που έχει πολύ συννεφιά. Εύστοχο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή κάνατε και αυτήν την εισαγωγή, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική συγκυρία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχετε και μια πολιτική ταυτότητα στο χώρο της επαναστατικής και εξουσιοβουλευτικής αριστεράς για χρόνια, με αγώνες χρόνων. Και πιο συγκεκριμένα, είστε και ιδρυτικός μέλος του ΝΑΡ, είστε και στην Ανταρσία. Επομένως, έχει μια βαρύτητα το σχόλιο σας. Ένα μικρό σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση και με τα γεγονότα που είδαμε στην ΑΣΟΕ, σε σχέση και με αυτήν την πολιτική της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για πείτε μας έτσι την άποψή σας. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα κλιμακώσει επικίνδυνα την αντιδραστική πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική σε όλους τους τομείς και των κοινωνικών ζητημάτων και στα ζητήματα της δημοκρατίας, ακριβώς γιατί είναι νομιμοποιημένη εντός εισαγωγικών, αφενός από το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, παρά τις διαφορετικές εξαγγελίες της, κινήθηκε στον ίδιο δρόμο πάνω ως κάτω, mm-hmm. και αφετέρου, αν το θέλετε, είναι νομιμοποιημένη από την ίδια την αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί αυτή την πολιτική και πολύ περισσότερο να μιλήσει στο όνομα των λαϊκών συμφερόντων, τα οποία τα έγραψε κανονικά στα παλιά της τα παπούτσια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θεωρεί πλέον ότι έχει βρει μια σχετική νομιμοποίηση και με αυτή την έννοια θα είναι ακόμα πιο επιθετική, και αυτό το ζούμε ήδη, και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία παίρνει και σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις. Μάλιστα. Το γεγονός ότι δείχνει ιδιαίτερο μένος απέναντι στην ριζοσπαστική, την αντικαπιταλιστική αριστερά, με πρωτοφανείς πολιτικές διώξεις, όπως αυτές που είδαμε με το πρόστιμο στο στέλεχος της Ανταρσία και του νέου αριστερού ρεύματος, του Θανάση Αγαπητού, στη Θεσσαλονίκη, 50.000 πρόστιμο για την παρουσία μιας αφίσα και ενός πανό στην πόλη των Σερών, ή αν το θέλετε, με την πολιτική, ας πούμε, της εισβολής των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, της συλλήψης των δύο συντρόφων μας, αλλά και γενικότερα την προσπάθεια καταστολής του φοιτητικού κινήματος, είναι σήμα απειλητικό προς οποιαδήποτε κοινωνική αντίσταση ξέρουν πολύ καλά ότι θα συγκρατηθεί ενάντια στην πολιτική τους, παρά την τρομοκράτηση που προσπαθούν να επιβάλλουν. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι το επόμενο διάστημα και με φόντο τις επαιτειακές εκδηλώσεις του τριημέρου για το Πολυτεχνείο, αυτή είναι η πολιτική που περιγράφεται, θα κλιμακωθεί? Κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο έχουν τη συμβολική τους πλευρά και την όλη τους σημασία, διότι οι συστημικές δυνάμεις έχουν ένα βαθύτερο μίσος στις κοινωνικές αναπνοές, στις πολιτικές αναπνοές της κοινωνίας, όταν η κοινωνία έδειξε τη δύναμή του, όπως είναι πάντοτε τα εξεγερτικά γεγονότα, όπως ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τη μισούν βαθιά. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο ότι κοντά σε τέτοιες επαιτίους δοκιμάζουν καινούργια οπλοστάσια σε βάρος της λαϊκής δράσης και ιδιαίτερα καινούργια αυταρχικά μέτρα. Ωστόσο, το υπόβαθρο των αναταραχών, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη γενική έκφραση, είναι ευρύτερο από τα ορόσημα και από τις επαιτίους. Υπάρχει μια βαθιά κοινωνική οργή που έχει να κάνει με την όξυση του κοινωνικού προβλήματος. Μην ξεχνιόμαστε, μιλάνε όλοι για μεταμνημονιακή περίοδο, ωστόσο η μισθή είναι καθυλωμένη, η ενεργία είναι στα σύννεφα, η νεολαία έχει μεταναστεύσει, υπάρχει τρομακτική, τα σπίτια είναι σε κίνδυνο. Πολεμικοί κίνδυνοι υπάρχουν, σχετίζεται και με το θέμα το ξεοχήν που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, mm-hmm. με τις ΑΟΣ και τις εξορίξεις πετρελαίων. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για την κοινωνική πλειοψηφία. Είναι δύσκολη η ζωή για την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν μπορεί να κρυφεί αυτό. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά υπάρχει και κοινωνική οργή, αργά ή γρήγορα, με τις κατάλληλες πολιτικές προϋποθέσεις. Και σαν Ανταρσία και σαν νέο αριστερό ρεύμα θα δουλέψουμε γι' αυτό. Αυτή η κοινωνική οργή θα γίνει πολιτική κίνηση, θα γίνει πολιτικός δυναμισμός, θα εκφραστεί
κατά τη γνώμη μας, σε κινηματική και πολιτική δράση ριζοσπαστική. Μάλιστα, σαφής κύριε Μαυροϊδή. Πάμε λίγο όμως και στο ζήτημα το κρίσιμο σε σχέση με την συζήτηση που είχε ανοίξει και στη δική μας περιοχή και αναφέρομαι και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιωνίων Νήσων, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη και γενικά και, και στην πρωτεύουσα. Το 1/3 της επικράτειας της χώρας έχει ήδη εκχωρηθεί σε 5 πολυεθνικές εξόρυξεις πολυεθνικές. Μάλιστα. Δεν είναι απλό το ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ανοίγουν διάφορες συζητήσεις γύρω από το ζήτημα της έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων. Πολλοί τονίζουν το φόβο του πολέμου, άλλοι τονίζουν την καταστροφή της φύσης που μπορεί να προκληθεί από μια τέτοια παραγωγική δραστηριότητα. Πού πιστεύετε βρίσκεται ο πυρήνας της συζήτησης για αυτήν την παραγωγική δραστηριότητα που πλέον και νομοθετικά βλέπουμε ότι περνάει σιγά σιγά τουλάχιστον στο ερευνητικό κομμάτι από τη Βουλή και συγκεκριμένες έτσι μεγάλες εταιρείες φαίνεται να προχωρούν χέρι-χέρι με την κυβέρνηση και έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό. Καταρχήν πρέπει να αναμετρηθούμε με δύο μύθους που σκορπούν σκόπιμη σύγχυση και αν το θέλετε αποτελούν και επικίνδυνους μύθους. Ο πρώτος μύθος είναι ότι περπατάμε πάνω σε ένα πλούτο που δεν το ξέρουμε, που δεν το είχαμε φανταστεί. Και αυτός ο πλούτος είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει ένα παίξιμο με τα νούμερα συλλόγιστο, δημιουργούντας μια σύγχυση ανάμεσα σε πιθανά κοιτάσματα και σε βέβαια κοιτάσματα ή πολύ περισσότερο ανάμεσα σε κοιτάσματα τα οποία μπορούν να αντληθούν ή και ακόμη περισσότερο σε κοιτάσματα τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Όλα αυτά είναι διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Άλλο πιθανά, άλλο βέβαια, άλλο τεχνικά απολύψιμα, δηλαδή αντλήσιμα, και άλλο οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Παίζουν όλα αυτά τα νούμερα, δημιουργώντας προσδοκίες στον κόσμο έτσι ώστε να εκμεέψουν από τις τοπικές κοινωνίες ένα ναι στην παράδοση των πάντων της πολυεθνικής εξόρυξης και ταυτόχρονα, αν το θέλετε, βοηθάνε έτσι να ανεβαίνουν και μετοχές των πολυεθνικών εξόρυξης πριν ακόμα βγάλουν ακόμα και ένα λίτρο πετρέλαιο. Γιατί φυσικά δεν έχει βγάλει κανένας τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που έχει και τέτοια διάσταση. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι έχουμε την ευκαιρία της ζωής μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή βγάζοντας φυσικό αέριο υδρογονάνθρακες από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες σημειωτέων είναι θαλάσσιες ζώνες εκτός των ζωνών θαλάσσιας κυριαρχίας, τα 12 μίλια που έχουμε ή τα 6 μίλια στο Αιγαίο, είναι στις διεθνείς θάλασσες, δεν είναι ελληνική επικράτεια. Έτσι, είναι ένα ζήτημα που ξεφεύγει πολλές φορές από τη συζήτηση. Τέλος πάντων, υπάρχει θεωρία ότι οικοπεδοποιώντας τις διεθνείς θάλασσες και κάνοντας μια συμμαχία με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Αιγυπτό και φυσικά τις πολυεθνικές και μαζί και με τις φρεγάτες, θα κάνουμε το κόλπο γκρόσο απέναντι στην Τουρκία και όλα μια χαρά θα τους πιάσουμε στον ύπνο. Που βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, το βλέπουμε την όψη του ανταγωνισμού, βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια. Συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε και την απάντηση της Τουρκίας με το τουρκικό γεωτρύπανο, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή και η τουρκική αστική τάξη και το αντιδραστικό καθεστώς Ερντογάν έχει και αυτό τους δικούς του σχεδιασμούς. Μάλιστα. Το θέμα και το ερώτημα είναι εάν αξίζει τον κόπο η ελληνική νεολαία να σκοτωθεί για τα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιριών και για τους στοιχοδιοκτισμούς είτε του αντιδραστικού καθεστώτος Ερντογάν είτε τους στοιχοδιοκτισμούς ας πούμε των ελληνικών κυβερνήσεων που θεωρούν ότι είναι δίθεν καβάλα στο άλογο των ΗΠΑ, θυμίζοντας λίγο πολύ και μικρασιατική εκστρατεία για να μην πω το πρόσφατο τι έπαθαν οι Κούρδοι ποντάροντας σε αυτό το δίθεν άλογο και σε αυτό τη δίθεν ας πούμε συμμαχία. Πέρα όμως από αυτό και τον πολεμικό κίνδυνο, από την ίδια την εξόρυξη των υδρογονανθράκων υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία είναι ανεξάρτητα, αν το θέλετε, του πολεμικού κινδύνου. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και είχαμε μια συμφωνία σε έναν αγαθό και ειρηνικό κόσμο, είχαμε συμφωνήσει με όλους τους γειτονές μας. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου σοβαρότατοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, τόσο άμεσοι, δηλαδή με την έννοια του κινδύνου των περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων είτε από ατυχήματα που μπορούν να συμβούν με γεωτρήσεις τόσο μεγάλου βάθους, είτε και αν το θέλετε
χωρίς κανένα ατυχήματα, αλλά από τις ίδιες τις μεθόδους εξόρυξης. Η μέθοδος της στρατηγικής ρηγμάτωσης, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται ευρέως και έχει προκαλέσει επανάσταση εντός εισαγωγικών παγκόσμια, είναι μια κατεξοχήν δολοφονική για το υπαίδευος και το περιβάλλον μέθοδος δηλητηριασμού των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν σαφέστατα περιβαλλοντική κίνδυνη άμεση και ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν και μακροπρόθεσμοι. Και τώρα δεν χρειάζεται να ψάξετε να δείτε το επιχείρημα το δικό μου. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, η κυβέρνηση η ίδια, βγαίνει και λέει ότι μέσα σε 25 χρόνια πρέπει να έχουμε πάει σε μια αποδέσμευση, απεξάρτηση από τον άνθρακα. Μα 25-30 χρόνια είναι τα συμβόλαια παραχώρησης που έχουν κάνει οι πολυεθνικές εξέλιξεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων γενικά. Άρα για ποια απεξάρτηση από τον άνθρακα μας λένε, ποια απομάκρυση από το κίνδυνο, όχι τον κίνδυνο, την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, πιο σωστά της περιβαλλοντικής καταστροφής που έχουμε εξαιτίας, ας πούμε, της οικονομίας των ορυκτών καυσίμων που είναι συνταυτισμένη με τον καπιταλισμό. Υπάρχουν λοιπόν και μακροπρόθεσμες, σοβαρότατες επιπτώσεις, ας πούμε, στο περιβάλλον, δηλαδή στο ίδιο μας το σπίτι και άρα και στις ανθρώπινες, ας πούμε, κοινωνίες. Δεν μπορούμε να πει κανείς ένα ασυλλόγιστο ναι σε αυτό το πράγμα, απλά και μόνο για να βγάλουν 5 φράγκα, 5 παράδες παραπάνω, η μία ή άλλη πολυεθνική επιχείρηση. Γιατί περί αυτού συζητάμε, η οικονομία, η κοινωνία γενικά και οι τοπικές κοινωνίες δεν πρόκειται να έχουν κανένα συμφέρον και είναι, μπορούμε να το στήσουμε πιο συγκεκριμένα αυτό, ψεύτικες όλες αυτές οι προσδοκίες που οικοδομούνται. Βεβαίως υπάρχουν και κοινωνικοί και κοινωνικοί. Ναι. Δηλαδή, η αλλαγή γεωγραφίας των οικονομικών δραστηριοτήτων σε μία περιοχή δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, αλλαγή, κοιτάξτε, παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ναι, 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 ναι. Αυτό έχει συνέπειες στην απασχόληση του κόσμου, στη δουλειά και στα εισοδήματα. Λένε θα έρθουν δουλειές, αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, αν το θέλετε, ότι οι επενδύσεις που γίνουν στον τομέα των εξορίξεων και πιο συγκεκριμένα του πετρελαίου κλπ. Είναι εξορίξεις εντάσσεως κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι τα πολύ υψηλά κεφάλαια, τα οποία βέβαια θα τα βάλουν οι επενδυτές, γι' αυτό προσκυνάνε και στρώνε όλοι κόκκινα χαλιά για τους επενδυτές, για να έχουν και να βάλουν κεφάλαια. Δεν είναι επενδύσεις εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, οι δουλειές που θα δημιουργηθούν είναι ελάχιστες, αφορούν κυρίως ένα εξειδικευμένο δυναμικό, στελεχών, αν το θέλετε, που κυρίως θα είναι και εκτός Ελλάδας, παρά αποτελούν, ας πούμε, μια δραστηριότητα, ένα τομέα, στο οποίο θα μπορέσει να αντικαταστήσει έστω τις δουλειές, ας πούμε, που θα χαθούν από την υποβάθμιση άλλων δραστηριοτήτων, όπως ο αγροτικός τομέας, η τουριστική δραστηριότητα. Θα υπάρχουν λοιπόν και κοινωνικές δραστηριότητες πάρα πολύ σημαντικές και να προσθέσουμε σε αυτές και τις αρνητικές επιπτώσεις στο σύστημα της δημοκρατίας. Διότι κακά τα ψέματα. Όπου πάει να επιβληθεί ένα δόγμα που λέει κέρδη στις πολυεθνικές τελεία και παύλα, αυτό πάει μαζί με το τάξη και νόμος. Δηλαδή άγρια περιστολή των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας και ευρύτερα της κοινωνίας να υπερασπίζει τον εαυτό του. Μην ξεχνόμαστε τι έγινε με τις εξορίξεις και τι γίνεται με τις εξορίξεις για το χρυσό στην Χαλκιδική. Και μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα ότι όλα σχεδόν τα κράτη εξορίξεων που είναι πλούσια σε φυσικούς, δηλαδή, πόρους, είναι ταυτόχρονα πάμφτωχα σε ό,τι αφορά το μέσο επίπεδο ζωής της λαϊκής κοινωνικής πλειοψηφίας και ταυτόχρονα είναι πάμπλουτα όσον αφορά τον αυταρχισμό. Γιατί μιλάμε για πετρομοναρχίες, γιατί μιλάμε παντού για δικτατορίες, γιατί μιλάμε παντού για πραξικοπήματα, όπως είχαμε πρόσφατα στη Βολιβία, γιατί μιλάμε παντού για εμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πρόκληση φιλίων πολέμων, όπως γίνεται διαρκώς η απόπειρα στη Βενεζουέλα και το καθεξής. Πλούσιες χώρες σε φυσικούς πόρους στο σημερινό καπιταλισμό, με αποκλειστική σχεδόν δραστηριότητα στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων, με όλες αυτές τις συνέπειες που υπάρχουν μέχρι τώρα, είναι ταυτόχρονα πλούσιες χώρες σε φτώχεια και πλούσιες χώρες σε αυταρχισμό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πακέτο λόγων 9 που είναι υπεραρκετή για να πούμε ασφαλώς ένα μεγάλο όχι σε αυτή την εφιαλτική προοπτική, που πηγαίνει βέβαια ταυτόχρονα ναι σε ένα άλλο ενεργειακό πρότυπο, αλλά και γενικά σε μια άλλη κοινωνική πορεία για τη χώρα μας. Μάλιστα, σαφής. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί επιλέγουν, κατά τη γνώμη σας, οι ισχυροί παίχτες, είτε μιλάμε και για τους ευρωπαϊκούς και διεθνούς θεσμούς, είτε μιλάμε για αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου, να παράξουν τώρα συγκεκριμένο σχεδιασμό σε σχέση με την χώρα μας? Γιατί τώρα, δηλαδή, αναπτύσσεται αυτό το σχέδιο? Μπαίνει στο κομμάτι της συζήτησης και στο κάδρο, αν θέλετε, το πρώτο μέρος της κουβέντας μας γύρω από τα γεωπολιτικά συμφέροντα της περιοχής, ή όντως έχουν βρει κοιτάσματα τα οποία είναι, ας το πούμε έτσι,
σοβαρά και θεωρούν ότι μπορούν να φέρουν κέρδος. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική ανακάλυψη σε ό,τι αφορά την έκταση κάποιων κοιτασμάτων. Υπάρχουν όμως άλλα δεδομένα οικονομικοκοινωνικά και πολιτικά, τα οποία δημιουργούν αυτή τη ροή και αυτή τη φρενίτιδα των ερευνών και του προσανατολισμού για εξορίξεις στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, υπάρχει βελτίωση της τεχνολογίας εξορίξεων, τόσο των χερσαίων εξορίξεων, όσο και των θαλάσσιων. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η φαλοκρηπίδα, δηλαδή η θαλάσσια ζώνη που πρακτικά επεκτείνεται πέρα από την προέκταση της τεριάς μέσα στη θάλασσα, περισσότερο οριζόταν μέχρι τώρα σαν μια ζώνη οικονομικής δραστηριότητας, αλλά όχι σε βάθη μεγαλύτερο των 200 μέτρων. Γιατί όχι σε βάθη μεγαλύτερο των 200 μέτρων? Γιατί σε μεγαλύτερα βάθη θεωρούταν αδιανόητο να υπάρχει κάποια παραγωγική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα η άρτηση υδρογόνα θράτων. Και γι' αυτό η οικονομική σημασία αυτών των ζωνών ήταν περισσότερο για την αλία ή για άλλα τέτοιες μορφής ήπιες δραστηριότητας. Mm-hmm. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σήμερα έχουν τη δυνατότητα για γεωτρήσεις και άντληση πετρελαίου από βάθη και 3 και 4 και 5 χιλιάδων μέτρων κάτω από το βυθό της θάλασσας. Η ίδια τεχνολογική δυνατότητα τους δίνει η λεγόμενη μέθοδος της υδραυλικής ρηγμάτωσης για τις χερσαίες εξορίξεις αλλά και για τις θαλάσσιες. Μην μπούμε τώρα σε τεχνικά ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά το αν θα εκμεταλλευτεί κανείς κάτι έχει να κάνει με τη διαθέσιμη τεχνολογία που υπάρχει. Άλλο παράδειγμα είναι ο χρυσός. Στη Χαλκιδική από την αρχαία εποχή ξέρουμε τι έχει και τι δεν έχει. Αλλά κάτι που σε μια περιεκτικότητα χθες δεν ήταν χρήσιμο και συμφέρον και κερδοφόρο να εξορυχθεί, σήμερα με μια διαφορετική τεχνολογία είναι. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις ένα πράγμα κοιτάνε, ακριβώς αυτό. Εάν μπορεί να τους αποδώσει κάποιο κέρδος. Αυτή είναι μία πλευρά. Και άλλη πλευρά έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν κάποιες γενικότερες εξελίξεις που μπαίνουν στο κάδρο της συζήτησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είμαστε γενικά για τον σύγχρονο καπιταλισμό στην εποχή των παχαίων αγελάδων. Βλέπετε, ας πούμε, έχουμε μια ανεμική ανάπτυξη, ανάκαμψη πιο σωστά, της τάξης του 1, του 2, του 3% στη μία ή στην άλλη χώρα και κάνε πάρτι. Ενώ αν είμαστε στο 60 ή στο 70, θα λέγαμε ότι αυτό είναι καταστροφή και ότι είναι ύφεση. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε τέτοιες συνθήκες χαμηλής κερδοφορίας εξαντλούν την παραμικρή δυνατότητα προσπερνώντας και διαφορώντας και για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και για τους πολεμικούς κινδύνους και για την έξαρση του ανταγωνισμού ακόμη και μεταξύ τους. Είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε κάτι τέτοιο. Και βέβαια μια τρίτη πλευρά είναι το γεγονός ότι οι πηγές εξόρυξης μέχρι τώρα στη μορφή του πετρελαίου κυρίως μέσα από τις θαλάσσιες εξορίξεις και από τις παλιές μεθόδους οδεύουν προς κάποιο τραυματισμό, προς κάποια απομείωση. Δεν είναι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, έχουν σωρευτεί σε εκατομμύρια χρόνων, έχουν δημιουργηθεί. Επομένως χρειάζονται είτε νέες μορφές χερσαίων εξορίξεων είτε θαλάσσιων. Είναι η λογική του καπιταλισμού να μπορέσει να αναπτυχθεί. Και αυτή την ανάπτυξη τη ταυτίζουν μόνο με το κέρδος. Δεν έχουν κάποια λογική κοινωνικής ανάπτυξης. Είναι μάλιστα μόνο η αναζήτηση του κέρδους. Επομένως, μοιραία θα πάνε προς αυτό με νύχια και με δόντια, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και με αίμα και με πόλεμο. Και το βλέπουμε αυτό δυστυχώς γύρω-γύρω μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ακόμα και χώρες οι οποίες θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή αναπτυγμένες στο δυτικό καπιταλισμό, όπως το αναφέρετε κι εσείς. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα με τη λογική της κερδοφορίας να παραμένει βέβαια να φεύγουν από το κομμάτι αυτό το παραγωγικό, δηλαδή της έρευνας και της εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων. Και εδώ ίσως να σχετίζεται και η απάντησή σας με νέες ευκαιρίες που βλέπουν. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια υπάρχει εδώ και μια πλευρά. Υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα καταμερισμού στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο mm-hmm. και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, μια καθώς πρέπει η Βρετανική κοινωνία, η οποία πρόσφατα παρεμπιπτόντως απαγόρευσε τη μέθοδο του φράγκινγκ, της υδραυλικής ρηγμάτωσης, mm-hmm. λόγω της ανησυχίας της μεγάλης που δημιουργήθηκε, ειδικά μετά από μια σεισμική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε και αποδόθηκε στις γεωτρήσεις για τις εξορύξεις στη Βρετανία. Λέω λοιπόν, μια Βρετανική κοινωνία θα βολευότανε στο να πάνε όλες αυτές τις δραστηριότητες
στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική, σε οποιαδήποτε χώρα μακριά από εκεί, στα πλαίσια ενός παγκόσμιου καπιταλιστικού καταμερισμού, και εκεί απλά να είναι η έδρα των επιχειρήσεων, εκεί που θα γίνει το σχεδιασμός, εκεί που θα είναι το R&D, εκεί που θα υπάρχουν, θα κορπαθούν, ας πούμε, τα ωφέλη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά ενός παγκόσμιου δηλαδή καταμερισμού, που προσπαθεί τη βρώμικη δουλειά να την μεταβιβάσει αν είναι δυνατόν αλλού. Βέβαια υπάρχει και άλλη όψη. Ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνείδηση των κινδύνων και των αντιδράσεων. Αντιστέκονται κοινωνίες. Και στη Μεγάλη Βρετανία, που είπα το παράδειγμα, αντιστέκονται κοινωνίες, και στην Ιταλία αντιστέκονται κοινωνίες, και στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη αντίδραση κατά των εξορίξεων, και αυτό έχει την αντανάκλασή του σε κυβερνητικές αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτό το λέω ενισχυτικά όσον αφορά και τα δικά μας τα καθήκοντα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται πολιτική πίεση και επίθεση και αντίδραση απέναντι στις κυβερνήσεις να καταλάβουν από πολιτικό κόστος. Γι' αυτό και πρέπει να ονοματίζονται, να πληρώνουν το πολιτικό κόστος. Να πούμε δηλαδή ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τις συμβάσεις παραχώρησης με τις εταιρείες. Να πούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις έφερε στη Βουλή για να τις επικυρώσει. Αλλά και να δείξουμε ακόμη, επιτρέψτε μου την έκφραση, τις ευθύνες εκείνης της περιφέρειας ή εκείνου του Δήμου που στα πλαίσια της λεγόμενης διαβούλευσης θα πει ναι σε αυτά τα περιβαλλοντοκτόνα και γενικότερα επικίνδυνα, ας πούμε, σχέδια. Και χρειάζεται λέει ήδη. Λέει για να μπορούμε να κάνουν πίσω. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μας ακούει ο κύριος Μαυροϊδής. Βεβαίως. Ωραία. Ήδη στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή το θέτεται και το βλέπουμε εμείς, έχουν ξεκινήσει να παίρνονται αποφάσεις. Κυρίως στο ερευνητικό κομμάτι όσον αφορά δημοτικές εκτάσεις που εντάσσονται έτσι σε έναν σχεδιασμό έρευνας και πιθανής εξόρυξης. Βέβαια υπάρχουν και κάποια δημοτικά συμβούλια, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκοι, που υψώνουν ανάστημα και λένε όχι. 38 παράδειγμα στην περιοχή μας είναι ο Δήμος Αρταίων που αρνήθηκε έναν τέτοιον σχεδιασμό. Μακάρι να έχουμε πολλά τέτοια. Αυτό θα είναι προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα. Εννοείται ότι οι πολιτικές εξόρυξεις θα πάρουν δρόμους, χωριά και πλατείες, δημαρχία και ραδιόφωνα για να υποσχεθούν χάντρες για τους ασθενείς και καθρεφτάκια. Εννοείται ότι θα γίνει ένας πραγματικός πόλεμος εξαγοράς και δημιουργίας πελατειακών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες για να υφαρπάσουν το λεγόμενο ναι, μέχρι να το υφαρπάσουν. Μετά το έχει πει αυτό ο λαός, με το που θα πει ναι σε κάτι, το πουλάκι πέταξε. Και άντε μετά να το συμμαζέψεις αυτούς. Κατανοώ ότι αυτό μοιάζει λίγο σχηματικά με καθρεφτάκια ηθαγενών, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούν σε αυτή τη λογική οι πολίτες. Μάλλον και η τεχνολογία βοηθά και τους πολίτες, αυτό το σημείο να σημειώσω εγώ. Είναι ενεργή, μπορεί να... Ας το δούμε αισιόδοξα, σωστά. Εντάξει. Και να ενημερώνονται. Ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με αυτό το κρίσιμο θέμα. Μιλήσατε για τις πολιτικές ευθύνες και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και σε κεντρικό επίπεδο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προώθησε και υπέγραψε συγκεκριμένα πράγματα. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει και πιο πριν από εγώ με την κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα βλέπουμε και τα νομοθετήματα. Το Μανιάτς με το Πασόκ παλιότερα. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι με αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχουμε και με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και όπως διεξάγεται και στο αστικό κοινοβούλιο η συζήτηση για αυτό το κρίσιμο θέμα, υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη που υψώνει ανάστημα ή βλέπουμε μια συνολική ταύτιση στο θέμα της έρευνας και εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων? Και ποια είναι στο και... γενικό... Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, στο γενικό πεδίο η Νέα Δημοκρατία ισχύει αυτό που είπαμε στο γενικό πλάνο, δηλαδή νιώθει ότι έχει τα χέρια της λιμένα, δηλαδή ότι από τη στιγμή που είχε μονογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης με τις πολιτικές εξόρυξης ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί, ας πούμε, ότι έχει ακινητοποιημένη και εχμάλωτη την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό οπωσδήποτε είναι μεγάλη αβάντα για την κυβέρνηση. Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να προχωράει με σημαντικά μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί και να τη διασφαλίσει πραγματικά μέσα στην κοινωνία. Σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων υπάρχουν αντιδράσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στο επίπεδο, στην ένταση και στην ποιότητα και στα πεδία εκείνα στα οποία θα έπρεπε ολοκληρωμένα να εκδηλώνονται, ωστόσο υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Έτσι. Το ΚΚΕ είναι, αντιδράει, προφανώς αντιδράει, ήταν κατά της επικύρωσης των παραχωρήσεων, των συμβάσεων. Βέβαια, κυρίως πιάνει την πλευρά της εκχώρησης σε ξένες πολυεθνικές.
Δεν τοποθετείται δηλαδή σε αυτό καθ' αυτό το ζήτημα το παραγωγικό του ναι ή όχι στις εξορίξεις. Yeah. Όχι, δεν τοποθετείται. Μάλιστα. Λίγος πολύ θεωρεί, ας πούμε, ότι στα πλαίσια μιας λαϊκής οικονομίας και μιας λαϊκής εξουσίας, έχοντας μοιράσει τις διεθνείς θάλασσες σε οικόπεδα εκμετάλλευσης και λέγοντας ναι σε έναν γύρο αιώνων οικονομίας του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, ότι αυτό, ας πούμε, θα είναι προς όφελος του σοσιαλισμού. Είναι λάθος θέση αυτή. Είναι λάθος θέση αυτή. Έτσι. Και πρέπει να γίνει μια συζήτηση, βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θέλει διάλογο, θέλει τεκμηρίωση, ορισμένες φορές πολλοί πηγαίνουν με βάση την πεπατημένη, διότι δυστυχώς και στις χώρες που έγιναν βήματα ανατροπής της καπιταλιστικής πραγματικότητας δεν περπατήθηκαν σωστά πράγματα ούτε πάνω σε αυτό το λεγόμενο αναπτυξιακό μοντέλο και αυτό οπωσδήποτε γύρει ζητήματα προγραμματικά σοβαρά για την ταυτότητα της σύγχρονης αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς, δηλαδή τι σχέση έχει ο κομμουνισμός της σημερινής εποχής μας με το ζήτημα του περιβάλλοντος, με το ζήτημα της οικολογίας και με διάφορα άλλα πράγματα εξίσου σημαντικά. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να πάμε και πολύ σύντομα και στο θέμα του νέου υποκειμένου, να φανταστώ ότι τέτοια κρίσιμα ζητήματα θα τα συζητήσετε ή τα συζητάτε ήδη αυτή την περίοδο και στο νέο αριστερό ρεύμα και ευρύτερα στην Ανταρσία. Κοιτάξτε, βεβαίως, και σαν ΝΑΡ έχουμε και την επέτειο των 30 χρόνων. Ακριβώς, ναι. Και στο επίπεδο της Ανταρσία. Σαν νέο αριστερό ρεύμα μιλώντας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα ποιοτικό μεγάλο βήμα αντίστοιχο της υπόσχεσης που δόθηκε το 89. Δηλαδή το 89 θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Ανταρσίας, της ΚΝΕ και της αριστερής διαφωνίας μέσα στο ΚΚΕ ήταν ένα όχι σε μια πορεία εκφυλισμού της αριστεράς στο εσωτερικό μέσω των συνεργασιών με αστικά κόμματα για τη συγκρότηση των κυβερνήσεων Τζανετάκη και Ζολώτα, τόσο και στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά το δραματικό και άστοχο δίλημα που έμπαινε εάν θα υποστηρίξουμε τον παλιό επρακτό σοσιαλισμό τύπου Τσαουσέσκου ή την ανοιχτή καπιταλιστική παλινόρθωση στο πρόσωπο ενός Γκορμπατσόφ. Εμείς είπαμε όχι σε αυτόν τον εκφυλισμό της αριστεράς στην εσωτερική και στη διεθνή του διάσταση. Σήμερα αυτό δεν αρκεί. Έπαιξε ρόλο αυτή η επιλογή, δημιούργησε θετικά αποτελέσματα σε όλα τα χρόνια που μεσολέβησαν, δημιούργησε επηρεασμό σε πάρα πολλά πολιτικά ρεύματα έξω από το δικό μας. Σήμερα όμως χρειάζεται ένα άλλο ναι. Χρειάζεται ένα ναι σε ένα σύγχρονο κομμουνιστικό σχέδιο, σε ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα που να προβάλλει τη δυνατότητα σύγχρονων κομμουνιστικών λύσεων στη σημερινή εποχή του καπιταλισμού με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα. Και στο κατεύθυνση αυτή δεν κινούμαστε μόνο στο ζήτημα της θεωρίας, το ανέδειξε η συζήτησή μας, κινούμαστε και σπάζοντας αυγά αν το θέλετε με κρίσιμες πολιτικές τοποθετήσεις σαν αυτή που ανοίξαμε προηγούμενα. Δηλαδή το τι θα πεις για τις ΑΟΣ, το τι θα πεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το τι θα πεις ας πούμε και για άλλα θέματα φυσικά κοινωνικά, το τι θα πεις για το τι εργατικό κίνημα χρειαζόμαστε, είναι αυτό προγραμματικές τομές που θα πρέπει να χαρακτηρίσουν τη φυσιογνωμία μιας σύγχρονης κομμουνιστικής αριστεράς που δεν θα κρατάει τα οράματα στο κάδρο και στο πατάρι, αλλά θα προσπαθεί να τα μετουσιώσει σε επαναστατική τακτική, σε ζωντανή πολιτική πράξη, στις κοινωνικές μάχες απέναντι στην αστική πολιτική και τις κυβερνήσεις σήμερα. Αυτό προσπαθούμε σαν ΑΡ. Αν το θέλετε, και στο ρώσιμο των 30 χρόνων από τη δημιουργία της κίνησής μας. Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να συζητάγαμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον και βλέπω εδώ και τα μηνύματα που μας έστειλαν και οι ακροατές, ειδικά και το κρίσιμο θέμα της έρευνας και εξόρυξης υδρών ανθράκων. Κύριε Μαυροϊδή, εμάς μας έχει προβληματίσει. Μακάρι ίσως αναδείξει και μόνο για αυτό το θέμα εξαντλητικά κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.